Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τις βασικές προϋποθέσεις που θα αποτελέσουν τη βάση για να ανοίξει φέτος ο τουρισμός. Ο επισκέπτης θα πρέπει ή να είναι εμβολιασμένος ή να έχει αναρρώσει από την ασθένεια ή να έχει αρνητικό τεστ. Το καινούριο λοιπόν στοιχείο που μπαίνει είναι ότι οι τουρίστες που θα έρχονται στην Ελλάδα και στην Κρήτη βεβαίως έχουμε πλέον και τον γνώμονα της νόσου. Δηλαδή αυτός που έχει νοσήσει θα αντιμετωπίζεται όπως αυτόν που έχει κάνει το εμβόλιο. Βεβαίως εδώ τίθεται ένα ερώτημα που αξίζει να το συζητήσουμε. Αν κάποιος έχει νοσήσει πέρυσι τον Μάιο, δεν γνωρίζουμε αν μέχρι το καλοκαίρι έρθει στην Ελλάδα χωρίς να έχει εμβολιαστεί, τι προκύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις που δεν θα είναι λίγες. Άρα εδώ έχουμε το πρώτο στοιχείο που μπαίνει στα υγειονομικά πρωτόκολλα, ότι πλέον θεωρείται ως βασικό σημείο για να ταξιδέψει κάποιος πέρα από το εμβόλιο και το αρνητικό τεστ και αυτοί που έχουν νοσήσει. Δεν γνωρίζουμε όμως το χρονικό περιθώριο που τίθεται για αυτό το θέμα. Όταν έρθει, θα υποβληθεί με το καινοτόμο σύστημα ΕΒΑ σε δειγματοληπτικό στοχευμένο έλεγχο στο αεροδρόμιο. Εδώ έχουμε άλλη μια σημαντική αλλαγή όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Γιατί πέρυσι, αν θυμάστε, στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου γινόταν ημερησίως 823 τεστ, στο αεροδρόμιο των Χανίων 235, αν θυμάμαι καλά. Αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί ανάλογα με την δυναμική του κάθε αεροδρομίου. Φαίνεται λοιπόν ότι το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου αλλά και το Γιάννης Δασκαλογιάννης θα έχουν ένα μεγάλο αριθμό τεστ. Εδώ τίθεται και το ερώτημα αν στο αεροδρόμιο θα υπάρχει η δυνατότητα οι τουρίστες να πάρουν self-test και να μπουν στη διαδικασία της δειγματοληψίας μόνοι τους. Εδώ είναι επίσης ένα ερώτημα που τίθεται, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αξιοποίηση των rapid test, είναι αυτό ακριβώς που είπαμε με τα self-test, και επίσης θα υπάρχουν ξενοδοχεία απομόνωσης για τα κρούσματα. Εδώ υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο που οφείλουμε να αναφέρουμε. Φέτος ο τρόπος που θα γίνεται η μεταφορά των τουριστών στα ξενοδοχεία φαίνεται ότι θα διαφοροποιείται από τον τρόπο που γινόταν πέρυσι. Δηλαδή, ήδη το Υπουργείο Τουρισμού εξετάζει το ενδεχόμενο της απομόνωσης ενός θετικού κρούσματος και στο ξενοδοχείο που θα διαμένει. Άρα εδώ τίθεται ένα ερώτημα πώς το βλέπουν αυτό οι ξενοδόχοι. Και αυτά είναι τα βασικά στοιχεία των υγειονομικών πρωτοκόλων όσον αφορά τις αφίξεις αλλά και τις παραμονές στα ξενοδοχεία της καραντίνας. Πάμε στον επόμενο πίνακα για να τα δούμε όλα μαζί. Ποιες περιοχές έχουν μία σχετική ζήτηση ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Η Κρήτη εξακολουθεί μέσα από τις πλατφόρμες κρατήσεων και προκρατήσεων να βρίσκεται στην πρώτη θέση και με μεγάλη διαφορά. Ακολουθεί η Ρόδος, η Κος, το Νότιο Αιγαίο, η Χαλκιδική και η Κέρκυρα. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις έξι περιοχές της χώρας που φαίνεται ότι φέτος θα αναλάβουν και το βάρος της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας. Τώρα, ποιες χώρες ενδιαφέρονται περισσότερο για τον ελληνικό τουρισμό? Ποιοι είναι δηλαδή αυτοί οι πολίτες που μπήκαν σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο για να ζητήσουν πληροφορίες για τουριστικά πακέτα και διακοπές στην Ελλάδα? Όσο και σας φαίνεται παράξενο, στην πρώτη θέση αυτήν την περίοδο είναι το Ισραήλ. Και γιατί είναι το Ισραήλ? Γιατί το Ισραήλ έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 50% όσον αφορά τους εμβολιασμούς. Άρα υπάρχει και μια μεγαλύτερη διάθεση των τουριστών να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία, στην τρίτη θέση η Μεγάλη Βρετανία, στην τέταρτη η Ολλανδία και στην πέμπτη η Ρωσία. Φαίνεται λοιπόν ότι οι τελευταίες επικοινωνιακές κινήσεις από την πλευρά της Ελλάδος έχουν στρέψει ξανά το ενδιαφέρον των Ρώσων προς τη χώρα μας, τουλάχιστον μέσα από τις μηχανές αναζήτησης. Βλέπουμε μια σημαντική χώρα να απουσιάζει από τις μηχανές αναζήτησης. Αυτή είναι η Γαλλία και αυτό αποτυπώνεται στο ότι η πανδημία στη Γαλλία εξακολουθεί να έχει μια εκθετική μορφή μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Και πάμε να δούμε ποια είναι η δυναμική του τουρισμού με βάση τις τουριστικές εισπράξεις. Βλέπουμε βεβαίως αυτήν την χρυσή χρονιά του τουρισμού, το 2019, όπου τα τουριστικά έσοδα έφτασαν στα 18 εκατομμύρια, και βλέπουμε το 2020, όπου δεν ξεπέρασαν τα 6, μάλλον ξεπέρασαν ωριακά τα 6. Και υπάρχει και μία εκτίμηση για το 2021, και βεβαίως είναι δισεκατομμύρια και όχι εκατομμύρια, από κεκτημένη ταχύτητα. Φαίνεται λοιπόν ότι το 2021 θα μπορούσε να κινηθεί λίγο κάτω από τα 8 δις και στην καλύτερη περίπτωση να φτάσει σχεδόν στα 12 δις. Αυτή είναι η εκτίμηση που δίνουν
οι ειδικοί φορείς του τουρισμού και βεβαίως το Υπουργείο Τουρισμού. Βλέπετε λοιπόν την ανωδική τάση στις πράξεις. 18 και 19, δύο χρυσές χρονιές για τον ελληνικό τουρισμό, όπως και το 14-15, όπως και το 2008. Και βεβαίως νομίζω ότι μια από τις χειρότερες χρονιές, σίγουρα η χειρότερη χρονιά της σύγχρονης τουριστικής μας βιομηχανίας, είναι το 2020 όσον αφορά τις τουριστικές εισπράξεις. Αυτά είναι τα στοιχεία για τον τουρισμό. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Τσακαλάκη, και θέλω να μου σχολιάσετε λίγο. Α, σε πολύ λίγο θα πάω στον κύριο Τσακαλάκη. Κύριε Βαμιαδάκη, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο το κομμάτι με των αφίξεων και το πώς θα γίνονται οι έλεγχοι στα αεροδρόμια. Μιλώντας για τριπλασιασμό των ελέγχων στα αεροδρόμια, πόσο εφικτό είναι αυτό να γίνει σε ένα αεροδρόμιο όπως τον Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου? Πιστεύω ότι αυτό εξαρτάται από το πόσο σωστά θα επανδρωθεί από την πολιτική προστασία. Πέρσι, διαδικασία αντικειμενικά στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου μετά τις πρώτες παρενέργειες των πρώτων ημερών λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Δεν υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις. Και θεωρώ ότι φέτος ο τριπλασιασμός αυτών των ελέγχων, εάν στελεχωθεί εν καιρό σωστά με προσωπικό, μπορεί να γίνει. Και είναι πολύ καλύτερο γιατί στον ποιοτικό επισκέπτη, όσο μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας δίνεται ότι γίνονται έλεγχοι, το παρακολουθούν την εξέλιξη και το ψάχνουν, σίγουρα είναι θετικό. Αυτό το οποίο όμως μένει να δούμε είναι τι θα γίνει μετά και με την ιχνηλάτηση των όποιων κρουσμάτων. Αλλά το βασικό ερώτημα όλων αυτών, τον οποίο συζητάμε, για να έχουμε τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη, είναι τι γίνεται με τα τοπικά, με τα σημερινά κρούσματα και πότε αυτά θα πέσουν. Όπως είχαμε συζητήσει και μαζί, αν συγκρίνουμε τα περσινά κρούσματα, τα ενεργά τα οποία υπήρχαν στο νησί κατά τη διάρκεια της περσινής τουριστικής σεζόν και τα σημερινά κρούσματα τα οποία αντιμετωπίζουμε τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι η απόσταση για να φτάσουμε μέχρι εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Φανταστείτε ότι πέρσι ανοίξαμε τον Ιούλιο σε πανελλήνιο επίπεδο με 250 κρούσματα και 0 κρούσματα σε επίπεδο Κρήτης. Τώρα είμαστε στα 4.000. Άρα για να φτάσουμε σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο θέλουμε πολλή δουλειά. Και επειδή είδαμε τη Γερμανία που παρουσιάζεται ως παράδειγμα, η οποία μετά το Ισραήλ είναι η πρώτη σε αναζητήσεις, φανταστείτε ότι η Γερμανία μετράει το χρώμα ενός προορισμού, αν είναι πράσινο, είναι κόκκινο, με το συνολικό αριθμό εβδομαδίων κρουσμάτων ανά 100.000 πληθυσμού. Άρα λοιπόν φανταστείτε ότι στην Ελλάδα, αν λάβουμε υπόψη ότι έχουμε γύρω στις 18 με 20.000 κρούσματα εβδομαδιαίως, 10 εκατομμύρια δια 100.000, είμαστε περίπου στο επίπεδο του βαθμού 180 με 200, όταν το αποδεκτό είναι 50. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο σημαντικό που πρέπει να ξεκαθαρίσει. Άρα λοιπόν το διατάφτα είναι το εξής. Είναι ότι άσχετα, επειδή το άνοιγμα του τουρισμού ούτε θεσμοθετείται, ούτε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ούτε τίποτα, μπορεί να λέμε εμείς για άνοιγμα 14 του Μάη, να κάνουμε οποιαδήποτε προβλέψεις. Εάν όμως δεν πέσουν ουσιαστικά τα κρούσματα, και όχι μειώντας τον αριθμό των τεστ, να πέσουν ουσιαστικά τα κρούσματα, τουλάχιστον στις τουριστικές περιοχές, άρα αν υποθετικά θα ήταν ευχής έργο στις περιοχές 6 που δείξατε τα κρούσματα να μειωθούν, τότε πραγματικά θα μπορέσει να περάσει ένα θετικό μήνυμα και να μετουσιωθούν αυτό το ενδιαφέρον σε κρατήσεις. Όσο όμως παραμένουν στα 4.000 και 5.000 κρούσματα, σαφώς κανείς δεν θέλει να έρθει εδώ, ούτε με περιορισμούς, αλλά ούτε να αισθάνεται ανασφαλείας. Κύριε Τσακαλάκη, όσον αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα ξενοδοχεία καραντίνας, υπάρχει και η σκέψη σε κάποιες περιπτώσεις η απομόνωση των θετικών τουριστών να γίνεται μέσα στα ίδια τα ξενοδοχεία που φιλοξενούνται. Γιατί πέρυσι υπήρξαν κάποια παράπονα από τουρίστες που ήταν σε πεντάστερα ξενοδοχεία και έπρεπε να μεταφερθούν σε μικρότερα ξενοδοχεία για να απομονωθούν. Πώς το βλέπετε αυτό οι ξενοδόχοι? Δηλαδή, εσείς ως επιχειρηματίας θα δεχόσασταν σε ένα συγκεκριμένο χώρο του ξενοδοχείου σας να φιλοξενήσετε ανθρώπους που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό? Και δεν το λέω σε καμία περίπτωση αυτό ρατσιστικά. Το εννοώ πρακτικά. Πρακτικά πρέπει να το απορρίψουμε αυτό, διότι με αυτόν τον τρόπο θεμελιώνεται η απόδειξη της αιτιόδους συνάφειας και μπορούν κάποια στιγμή να μας εγείρουν απαιτήσεις και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Όντως πέρυσι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τα ξενοδοχεία που εν πάση περιπτώσει κάποιοι είχαν κλείσει πεντάστερα και στο τέλος βρισκόταν σε ένα τρίστερο καραντίνας. Φέτος θα πρέπει να προσεχτεί αυτό το κομμάτι, να βρεθούν αξιόλογα ξενοδοχεία, ξενοδοχείο ουσιαστικά, διότι σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου
το ξενοδοχείο θα είναι πρέπει να κοντά στο αεροδρόμιο. Θα υπάρχουν ξενοδοχεία μόνο στις πύλες εισόδου. Έτσι τουλάχιστον μας έδωσαν να καταλάβουμε. Επομένως, αυτό το θέμα θα εκλείψει. Μάλιστα. Κάποιοι ξενοδόχοι πιθανόν να θέλουν να φιλοξενήσουν ακόμη και κρούσματα μέσα στο ξενοδοχείο τους, αλλά αυτό είναι προαιρετικό. Μάλιστα. Υπάρχει ένα θέμα, κύριε Χριστοδουλάκη, που αφήνει ένα κενό. Τι θα γίνει με τα θετικά κρούσματα που μπορεί να φιλοξενούνται σε βίλες ή σε μικρά διαμερίσματα? Αυτό δεν θα μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε, δεν θα ήταν επιθυμία μας να κρατήσουμε τα κρούσματα εντός των καταλυμάτων μας, αλλά θα πρέπει να μεταφερθούν στο ξενοδοχείο COVID. Και το ξενοδοχείο COVID, όπως είπαν οι προλέσαντες, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο για να μην έχουν παράπονα, είτε μένει σε ένα απλό διαμέρισμα κάποιος που το αντίτιμο είναι πολύ χαμηλό ή αν θέλετε αξιοπρεπές, είτε μένει σε μια πολυτελή κατοικία, βίλα ή σουίτα. Οι κατηγορίες ειδικές μας είναι πολυδιάστατες, το γνωρίζετε αυτό, όπως και τα καταλήματα. Να σας το ρωτήσω απλά, αν έρθει ένα ζευγάρι και νοικιάσει μία βίλα, σε ένα συγκρότημα με βίλες, ένα οίκημα, για να κάνει τις διακοπές του, και είναι και οι δύο θετικοί, αυτοί θα μπορούσαν να απομονωθούν στη βίλα την οποία μένουν? Κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, δεν υπάρχουν μόνο συγκροτήματα με βίλες, υπάρχουν μεμονωμένες βίλες, σουίτες και πολυτελείς κατοικίες ή επαύλεις. Αυτά ανήκουν στον κλάδο μας. Άσχετα που δεν είναι όλοι και γραμμένοι. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό λοιπόν που προϋποθέτει, βασικά έχουν ένα πλεονέκτημα το ότι είναι απομονωμένοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και οι επισκέπτες επιλέγουν μόνο τις κατοικίες αυτές που θα είναι απομονωμένοι σε οποιοδήποτε σημείο του νησιού. Είναι λίγο λάθος η πληροφόρηση ότι υπάρχει αποκλειστικά ζήτηση σε αυτές τις κατοικίες. Θέλω να σας προλάβω. Όχι, δεν είναι. Μισό λεπτό, γιατί προφανώς δεν το κατανοήσατε. Δεν είπα ότι υπάρχει ζήτηση σε αυτές τις κατοικίες. Είπα ότι υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ειδικά την περίοδο της έναρξης του τουρισμού, κάποιοι μπορεί να νιώθουν ότι έχουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια στο να είναι απομονωμένοι. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Με συγχωρείτε, ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον όντως, αλλά εγώ θα σας μεταφέρω το εξής. Άσχετα με το ενδιαφέρον αυτό, θα σας μεταφέρω την εικόνα που υπάρχει σήμερα που σας ενδιαφέρει. Στο δικό μας κλάδο, όπως γνωρίζετε, έχουμε πάρα πολλούς επαναλαμβανόμενους πελάτες, γνωστούς repeaters σε όλους και επιθυμούμε διακαώς αυτό το νούμερο να ανεβαίνει συνεχώς σε όλα τα καταλήμματα και τα ξενοδοχεία και τα δικά μας καταλήμματα κάθε χρόνο και το brand Crete να γίνεται όλο και πιο ισχυρό. Αυτή τη στιγμή, με τα σημερινά δεδομένα, θέλω να σας μεταφέρω ότι στον κλάδο μας έχουν παγώσει πάρα πολύ οι κρατήσεις. Έχουν μεταφερθεί από μεγάλες ηλικίες επισκεπτών που έρχονται χρόνια στα καταλήμματά μας και οικογενειακών φίλων αμέσως οι κρατήσεις τους για την επόμενη σεζόν. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Οφείλω να το ομολογήσω όμως. Και άνθρωποι που έρχονται πολλά χρόνια σε εμάς και επισκέπτες ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα για τις λεπτομέρειες, το πώς θα λειτουργήσουμε, αν έχουμε εμβολιαστεί εμείς και αν θα έχει εμβολιαστεί το ελάχιστο αυτό προσωπικό που έχουμε, ή αν νιώθουμε αν τους υπογράφουμε την ασφάλεια και ότι θα έχουμε την ασφάλεια που είχαμε και πέρυσι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτή η σιγουριά, σας ομολογώ. Αντιλαμβανόμαστε. Λέω. Κύριε Σιφάκη, στις μηχανές αναζήτησης οι Ρώσοι δείχνουν ενδιαφέρον. Εσείς, ως ένας τουριστικός πράκτορας που γνωρίζει πολύ καλά τη ρώσικη αγορά, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θέτεται στα λεγόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τις αφίξεις? Αρκούν οι περισσότεροι έλεγχοι στις πύλες εισόδου της χώρας? Κύριε Δασκαλάκη, θα απαντήσω στο ερώτημα σας. Προηγουμένως όμως δεν θα πρέπει να παραμιλήσω να αναφερθώ στο θέμα που αφορά την ασφάλεια. Θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει απόψε απάντηση στο θέμα, στο ζήτημα των δασικών. Διότι αν και αύριο και μεθαύριο και την άλλη μέρα παρατηρούνται οι δικαιολογημένες αντιδράσεις με συγκεντρώσεις κόσμου στις πλατείες και στις περιφέρειες κλπ, φοβάμαι ότι το Ηράκλειο μέχρι το Πάσχα θα έχει σηκώσει πάρα πολύ τα νούμερά του και αυτό θα είναι πάρα πολύ αρνητικό. Θα πρέπει να μετατεθεί η όλη συζήτηση για ένα τρίμηνο τουλάχιστον και μέσα σε αυτό το τρίμηνο να καθίσουν να τα βρούνε με τους ανθρώπους που ζητάνε συνάντηση με την κυβέρνηση.
άμεσα όμως. Μάλιστα, μέσα στην εβδομάδα φαίνεται ότι θα έρθει στο Ηράκλειο ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Κρέκας. Και θα γίνει αύριο και μεθαύριο, κύριε Δασκαλάκη. Γιατί κάθε μέρα που περνάει και μαζεύεται κόσμος, αυξάνονται και τα κρούσματα. Ένα άλλο θέμα. Βεβαίως, οφείλουμε να πούμε, κύριε Σιφάκη, ότι παρά τις μαζικές κινητοποιήσεις, η πλειοψηφία των πολιτών τηρούσε τα μέτρα, δηλαδή με μάσκες, τα σχετικά. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, γιατί το είδαμε και μέσα από τις εικόνες. Ναι. Καμιά φορά στην τηλεόραση φαίνονται λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Τέλος πάντων, θα πρέπει να αποφευχθούν οι συγκεντρώσεις του κόσμου και οι δικαιολογημένες αντιδράσεις τους. Λοιπόν, όσον αφορά τα εμβόλια, μάθαμε απόψε ότι μέχρι τον Ιούλιο θα έρθουν στη χώρα μας 6 εκατομμύρια εμβόλια από τον κύριο Θεμιστοκλέου. Ναι, ναι. Συγγνώμη, αλλά εντάξει, δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση αυτή από μια χώρα τουριστική το να λέει ότι μέχρι τον Ιούλιο θα έχουμε 3 εκατομμύρια εμβολιασμένους, συνάδεα μισό εκατομμύριο σήμερα, 3,5 εκατομμύρια εμβολιασμένους. Και τι κάναμε? Απολύτως τίποτα. Θα πρέπει να αυξηθεί άμεσα ο αριθμός των εμβολίων και των εμβολιασμών. Άμεσα όμως, αύριο. Όσον αφορά τους ανθρώπους του τουρισμού, θα πρέπει όλοι μέχρι το Πάσχα να έχουν εμβολιαστεί για να είναι έτοιμοι από τις 20 Μαΐου, τέλος Μαΐου και μετά. Διαφορετικά, δεν θα είναι έτοιμοι αν εμβολιάζονται μέχρι το τέλος Μαΐου, διότι θα πάνε μέχρι τέλος Ιουνίου για να είναι έτοιμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, αυτά ως προς τους εμβολιασμούς και τα πανηγύρια των εκατομμυρίων. Μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημα αν τους Ρώσους. Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές όσον αφορά τους ελέγχους? Οι προϋποθέσεις λοιπόν των Ρώσων είναι να γίνει ξεκάθαρο μέσα από την επίσκεψη, την επικείμενη επίσκεψη του κυρίου Θεοχάρη στη Ρωσία, ότι ξεκάθαρα η Ελλάδα αποδέχεται φέτος, είναι για την Ελλάδα ευπρόσδεκτη οι Ρώσοι τουρίστες πρώτον. Δεύτερον, όσοι έχουν εμβολιαστεί, όσοι έχουν αντισώματα, τα αντισώματα που είπατε αν είναι από πέρυσι το Μάιο ή όχι, θα μπορούν τα αντισώματα να αντικαταστήσουν το τεστ 72 ωρών το 72 ώρες, ναι, πριν τον ερχομό τους. Μάλιστα. Εάν λοιπόν 72 ώρες πριν τον ερχομό τους έχουν αντισώματα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως εμβολιασμένοι. Συν τις 72 ώρες. Οι Ρώσοι θέλουν να έρθουν, περιμένουν μόνο από εμάς να τους πούμε πώς. Okay. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Κυρία Ιωνή, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κενά στα υγειονομικά πρωτόκολλα, τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο? Δηλαδή, έχουμε παράπονα τουριστών που λένε ότι εγώ πρέπει να απομονωθώ σε ένα ξενοδοχείο που είναι κατώτερης κατηγορίας από αυτό που έχω επιλέξει. Ακούσαμε ξεκάθαρα τον κύριο Τσακαλάκη να λέει ότι εμείς οι ξενοδόχοι δεν θα δεχθούμε την επιθυμία ενός τουρίστα να θέλει να απομονωθεί σε ένα δωμάτιο, ακόμα και αν αυτός έχει έρθει μόνος του για διακοπές ή μαζί με τη σύζυγό του, που μπορεί να είναι και οι δύο θετικοί. Καταρχήν να πούμε ότι οι πτήσεις αυτές οι προγραμματισμένες δεν είναι πτήσεις charter. Ισχύουν με βάση τη λογική που ισχύει και στην Αθήνα κάποιες χώρες που επιτρέπουν τις αναχωρήσεις επιβατών από εκεί προς τη χώρα μας και βεβαίως δεχόμαστε εμείς αυτές τις πτήσεις. Είναι απόλυτα νόμιμο, για να το ξεκαθαρίσουμε. Όμως, σε ένα τουριστικό μέρος όπως είναι η Κρήτη, μέσα σε μία πτήση της Λουχάνσα που έρχεται από το Φραγκφούρτη ή από το Μόναχο, πέρα από τους μόνιμους κατοίκους, υπάρχουν και κάποιοι που θα επιλέξουν ένα κατάλημα που δεν είναι στη λίστα των καταλήμματων που λέει ο κύριος Χριστοδουλάκης. Πώς μπορούν αυτοί να ελεγχθούν? Σήμερα, ας πούμε, είχαμε και ένα θετικό κρούσμα Γερμανού στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Το τι είναι νόμιμο και το τι προβλέπεται. Ουσιαστικά η μετακίνηση από την Ευρώπη προς την Ελλάδα ουδέποτε απαγορεύτηκε, ουδέποτε σταμάτησε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το βασικό ερώτημα είναι τι προβλέπεται για να φύγει κάποιος από τη χώρα του, τι προβλέπεται όταν γυρίσει στη χώρα του και τι προβλέπεται στη χώρα προορισμού. Άρα για όλους τους επισκέπτες, το γεγονός λοιπόν ότι ο τουρισμός δεν έχει ανοίξει θεωρητικά, είμαστε πριν το ορόσημο της 14ης Μαΐου, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται εδώ πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα, νομίζω 7 ημέρη, 10 ημέρη. Και αντίστοιχα, οι συγκεκριμένοι επισκέπτες, όταν επιστρέψουν στη χώρα τους, να μπουν σε καραντίνα επιστρέφοντας από την Ελλάδα. Και να έχουν και αρνητικό τεστ. Και να έχουν και αρνητικό τεστ. Άρα λοιπόν, να έχουν εμβολιαστεί. Σωστά. Άρα λοιπόν χρειάζονται να έχουν ένα χαρτί εμβόλιο ή αρνητικό τεστ για να μπουν στη χώρα, καραντίνα, και το ισχύει και στην επιστροφή. Άρα λοιπόν τα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά. Δεν υπάρχει απαγόρευση λειτουργίας ξενοδοχείων. Ξενοδοχεία από όλους είναι ανοιχτά και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο. Συνεπώς λοιπόν δεν βλέπω κάτι το αρνητικό. Πολύ σωστό όπως το θέσατε, είναι το ερώτημα το τι ισχύει με αυτούς.
Και να το πω λίγο έτσι λίγο απλοϊκά, ότι το ίδιο που ισχύει με όλους τους Έλληνες οι οποίοι επιστρέφουν από το εξωτερικό, βλέπε Ντουμπάι, τι έγινε τα Χριστούγεννα, που ουδέποτε κανείς ελέγχθηκε αν τηρεί την καραντίνα, το ίδιο ισχύει και με αυτούς τους επισκέπτες. Άρα λοιπόν, τα αεροπλάνα αυτά τα οποία έρχονται είναι γεμάτα με ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν για επιχειρηματικούς λόγους, είναι γεμάτα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατοικίες και μένουν μόνιμα ή μένουν τέλος πάντων, περνάνε μεγάλο μέρος του χρόνου στην Κρήτη. Είναι όμως και με ανθρώπους οι οποίοι απλά θέλουν να έρθουν εδώ, να χαλαρώσουν. Συνήθως μένουν σε καταλήμματα γιατί τα μεγάλα ξενοδοχεία δεν μπορούν να παράσχουν ούτε εστίαση ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα επαφείται στην ατομική τους ευθύνη. Ας είμαστε ρεαλιστές. Κύριε Τσακαλάκη, πολύ εύλογο το ερώτημα που έρχεται από τηλεθεατή. Φέτος, λέει, με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα, εσείς οι ξενοδόχοι έχετε να αντιμετωπίσετε τρεις κατηγορίες πελατών. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που αντιμετωπίσατε και πέρυσι. Δειγματοληπτικός έλεγχος 72 ώρες πριν. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτοί που έχουν εμβολιαστεί, που ενδεχομένως να έρχονται με ένα εμβολιαστικό έγγραφο. Και η τρίτη κατηγορία είναι αυτοί που έχουν νοσήσει. Πώς υπάρχουν αυτοί σε ένα ξενοδοχείο? Προσέξτε, το υγειονομικό διαβατήριο που έχει ψηφιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πράσινο διαβατήριο λοιπόν, προβλέπει και εμπεριέχει και τις τρεις περιπτώσεις αυτές που είπατε τώρα. Δηλαδή το QR code που θα έχουν πάνω στη βεβαίωση που θα έχουν, θα τα αναφέρει και τα τρία. Είτε είναι εμβολιασμένος, είτε έχει... Όσον αφορά την άφιξη όμως, όσον αφορά τη διαμονή, υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα σε ένα ξενοδοχείο? Όσον αφορά λοιπόν αυτόν που έχει αυτό το διαβατήριο, εμείς δεν μπορούμε να τον ξαναπερνάμε από τεστ και ξανά τεστ. Δειγματοληπτικά θα γίνονται κάποια τεστ οπωσδήποτε. Ωραία, να σας το κάνω λίγο πιο απλά. Αν λοιπόν εγώ που έχω εμβολιαστεί έρθω στο ξενοδοχείο σας και έχω μια σχετική ελευθερία γιατί έχω εμβολιαστεί και δίπλα μου είναι κάποιος ο οποίος απλά έχει τσεκαριστεί με ένα rapid test ή με ένα μοριακό τεστ που έκανε 72 ώρες στη χώρα του, ποια είναι η ασφάλεια η δική μου και ποια είναι κυρίως η ασφάλεια η δική του? Και εσείς ως επιχειρηματίας πώς θα διαχειριστείτε τη συνύπαρξη ανθρώπων που δυστυχώς η πανδημία τους χωρίζει σε κατηγορίες? Και το λέω με πολύ αρνητικά αυτό. Είναι ξεκάθαρο, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαλογή κατηγοριών. Το λέει ξεκάθαρα και η δική μας πολιτεία, ότι δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε αυτούς Βεβαίως. Που δεν είναι και θέλουν να κάνουν διακοπές. Για μας είναι το ίδιο πράγμα. Είτε έχει τεστ που τον καθιστά καθαρό, είτε είναι εμβολιασμένος, είναι το ίδιο πράγμα. Άρα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αυτές οι τρεις κατηγορίες ανθρώπων, πολιτών, τουριστών, έχουν τις ίδιες δυνατότητες διακοπών και τις ίδιες ελευθερίες, όσο ελεύθερες μπορεί να είναι μέσα σε ένα ξενοδοχείο στην εποχή της πανδημίας. Σωστά? Ακριβώς. Και κάτι άλλο όμως που δεν έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής. Ό,τι ισχύει για τον Έλληνα υπήκο, ισχύει και για τον τουρίστα όταν θα έρθει στη χώρα μας. Δηλαδή, αν θα είναι υποχρεωτική η μάσκα έξω από το ξενοδοχείο ή μέσα στο ξενοδοχείο, θα είναι και για αυτόν. Εγώ θα σας πω τώρα ένα ρεπορτάζ που θυμάμαι πέρυσι προς το τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Νομίζω ήταν και η τελευταία εκπομπή που είχα κάνει πριν το καλοκαίρι, όπου είχαμε κάνει μία σύνδεση εκείνο το βράδυ στην κεντρική, στο παραλιακή της Χερσονήσου. Οι Έλληνες, οι εργαζόμενοι, οι επισκέπτες Έλληνες, οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια, οι εργαζόμενοι στους χώρους του λιανεμπορίου φορούσαν κανονικά τις μάσκες και η πλειοψηφία των τουριστών κινούνταν χωρίς μάσκα στο παράκτιο μέτωπο της Χερσονήσου. Και μάλιστα, κύριε Τσακαλάκη, αυτό το στυλίτευαν οι ντόπιοι. Θεωρείτε ότι οι έλεγχοι πρέπει να αυστηροποιηθούν αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή να είναι το ίδιο αυστηροί και με τους τουρίστες? Εννοείται, εάν πάω εγώ στην Ολλανδία ή στη Γερμανία και είναι υποχρεωτικό να φοράω μάσκα και δεν το κάνω, σίγουρα θα έχω επιπτώσεις. Το ίδιο πράγμα πρέπει να καταλαβαίνουν και αυτοί όταν έρχονται εδώ, ότι δεν μπορούν να δρουν ανεξέλεκτα και να μην υπακούνε στους νόμους τους ελληνικούς.